και ας είναι σαφές προς όλους και τους δημοτικούς συμβούλους και την πόλη και παντού. Οι αρχές της πόλης, οι αρχές, οι τοπικές γενικότερα. Και αναφέρομαι στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στην ΥΠΕ, στα νοσοκομεία, στον ΕΟΔΗ και στην αστυνομία μας, ήταν μια γροθιά και λειτουργούσαν χέρι-χέρι για την αντιμετώπιση της κρίσης. Έχουμε φτάσει στο σύνολο της κοινότητας των Ρωμά, ίσως να πλησιάζουμε και τα 1.500 τεστ. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός που με κάνει να δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση το δεύτερο σημαντικό στοιχείο πέραν αυτού που είπα πριν. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει διασπορά στην υπόλοιπη πόλη. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ένα. Κάτι που είναι σε λίγους γνωστό είναι το γεγονός ότι πριν εμπλακεί ο Δήμος, πριν εμπλακεί, συγγνώμη, η πολιτική προστασία, η περιφέρεια, στην αναφορά του πρώτου κρούσματος, στο μικρό οικισμό δίπλα στην 110, ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να κάνει μια μαζική ιχνηλάτιση ύψους 400 τεστ, τα οποία σχεδιάζονταν με τα, ιδιωτικά εργαστήρια. Ήταν γνωστό στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, διότι είχα επικοινωνήσει μαζί του. Και βεβαίως ήταν γνωστό και στον ΕΟΔΗ κεντρικά, από τον οποίο είχα πάρει την κατεύθυνση να γίνει αυτό. Την επόμενη μέρα όμως μπήκε στη μέση ο κεντρικός ΕΟΔΗ δια του κυρίου Τσόδρα και φυσικά η πολιτική προστασία, η οποία ενέπλεξε όλους μας, την περιφέρεια, το Δήμο, τον ΕΟΔΗ, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου ως εκπρόσωπό του εδώ και τα λοιπά, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο που ακολουθήθηκε την επόμενη μέρα που άρχισε η ιχνηλάτιση, σταμάτησε η διαδικασία του Δήμου και αποφασίστηκε να γίνει η γνωστή ιχνηλάτιση. Πολλές προσεγγίσεις υπάρχουν, νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσόδρα την ημέρα της επίσκεψής του, αλλά και σε δηλώσεις που έκανε μόλις προχθές, στις 15 του Μάη. Λέει ο κύριος Τσόδρας, εστίες με ευάλωτους πληθυσμούς όπως η Ρωμά στη Λάρισα και αλλού, χώροι φιλοξενίας προσφύγων, οι φυλακές, οι οίκοι ευγυρίας απαιτούν ειδικές στρατηγικές και συνεχή επαγρύπνηση, επιτήρηση, παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση σε επίγουσες καταστάσεις. Ακριβώς αυτό που είπε προσωπικά με εκφράζει. Πρόκειται για μια κοινότητα η οποία μέσα από τα διαχρονικά ζητήματα που κουβαλάει απάνω της, που τα ξαναείπα, του υπερπληθυσμού, της μη μόρφωσης, της ανεργίας, ακόμα και της υγείας, έχει αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά της ευάλωτης ομάδας. Η αρρωγή λοιπόν, την οποία διαχειρίστηκε από την πρώτη στιγμή, ανέλαβε να διαχειριστεί η περιφέρεια και ο κύριος Αγοραστός, ήταν ένας καλός τρόπος έως άριστος για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα κρούσματα από μέσα από την Νέα Σμύρνη, από τον οικισμό των Ρωμά, μιας και δεν υπήρχαν οι δυνατότητες και οι συνθήκες απομόνωσης σε ένα δωμάτιο λόγω του υπερπληθυσμού που υπήρξε. Μια αρρωγή η οποία συνεχίζει ακόμα και αυτή τη στιγμή να βοηθάει στην υπόθεση αυτή που περιέγραψα πριν από λίγο. Προέκυψαν αρκετά ξαφνικά. Υπήρχε από την προηγούμενη μέρα κάτι που σιγοέβραζε και το μαθαίναμε και από τους διαμεσολαβητές. Η εξέλιξη όμως εκείνης της ημέρας πράγματι ξάφνιασε τους πάντες. Όλους τους φορείς. Μηδενός εξαιρουμένου. Τα γεγονότα, όπως ακούσατε από πολλές πλευρές των άλλων φορέων που συμμετείχαν στην υπόθεση αυτή, εκτιμούμε όλοι μας και εγώ προσωπικά ότι είχαν από πίσω υποκίνηση. Θελημένα, αθέλητα, με σχέδιο, δεν το γνωρίζω. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά υπάρχουν πλευρές σε αυτή την υπόθεση που μας έχουν κάνει να προβληματιζόμαστε γύρω από αυτό. Παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι συγγενείς του νεκρού που υπήρξε από τον κορονοϊό εκεί να λένε δεν υπάρχει κορονοϊός. Πώς είναι δυνατόν να απευθύνονται
ένας αριθμός, μονοψήφιος με ένα, αλλά όχι ένας, σε διαγνωστικό κέντρο της περιοχής να ζητάει να κάνει τεστ αντισωμάτων και να λέει ότι θα βρούμε τα λεφτά να το πληρώσουμε, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και βέβαια, ο χειρισμός που έγινε στο επίπεδο αυτό με μια καθόλου καλή ή ανύπαρκτη εξήγηση ως προς το τι είναι το PCR test, που είναι το αξιόπιστο τεστ ενός φορέα του ιού, και του τεστ αντισωμάτων, δεν εξηγήθηκε, με αποτέλεσμα αυτή η σπίθα και αυτό που μέσα στην κοινότητα υπήρχε σε ένα κομμάτι της κοινότητας. Μικρό. Προσωπικά έχω κάνει την εκτίμηση και στις συσκέψεις. Στους 2.500 ανθρώπους είναι 300-400 άτομα. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν παραβατικοί και προ-κορονοϊού εποχή, και θεωρώ ότι θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που και την επόμενη περίοδο αναστατώνουν τη συνοικία. Και είναι κάτι που το εντοπίζω, το έχω θέσει υπόψη και της Ελλάς, γιατί πρέπει να παρέμβουμε και να σταματήσουμε αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή σε βίντεο λένε ότι ποια αρρωγή, την αρρωγή την έκανε ο Καλογιάννης, γιατί παίρνει περίπου 10 χιλιάρικα για κάθε κεφάλι που πηγαίνει εκεί. Είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο. Μιλάμε για απίθανα πράγματα και για fake news, τα οποία υπήρξαν αυτό το χρονικό διάστημα από ανθρώπους της συγκεκριμένης ομάδας που περιγράφει. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχουμε μπροστά μας μια δουλειά ακόμη. Να ολοκληρώσουμε αυτό που έγινε εκεί και να εξαφανίσουμε αυτό το φαινόμενο του κορονοϊού από την περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε όμως με τη συνεργασία όλων. Θα το κάνουμε με την προσπάθεια όλων των φορέων που, επαναλαμβάνω, είμαστε όλοι μαζί μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μιλούσα πριν στο τηλέφωνο και με τον Περιφερειάρχη και με τον Στρατηγό και με όλους τους φορείς για λεπτές πλευρές της δραστηριότητας που έχουμε εκεί. Αλλά θα παρακαλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από την όποια κριτική του, να σταθεί δίπλα στην υπόθεση αυτή. Δεν ωφελούν αναρτήσεις οι οποίες τροφοδοτούν ένα κλίμα διάσπασης της κοινότητας και ένα κλίμα το οποίο προσλαμβάνεται από κάποιους και φτάνει να γίνεται fake news με τον τρόπο τον οποίο σας περιέγραψα λίγο πριν. Ζητώ τη στήριξή σας στην υπόθεση αυτή. Είναι σοβαρή υπόθεση για την πόλη. Δεν είναι υπόθεση αντιπολίτευσης. Είμαι σε θέση να δεχτώ και την κριτική. Είμαι σε θέση να δεχτώ προτάσεις. Αλλά επιτρέψτε μου, τη στιγμή της μάχης δεν είναι στιγμή αντιπολίτευσης, ούτε αναρτήσεων. Είναι στιγμή προσφοράς στην κοινή προσπάθεια που κάνει η πόλη να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό, και αυτό σας ζητώ. Εγώ θα συνεχίσω όπως έκραβα την προηγούμενη περίοδο, με απόλυτη συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, γιατί ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του. Ξέρω ότι τα παράπονα είναι στο Δήμαρχο, ότι τα παράπονα πάρα πολλά και πολλές αρμοδιότητες που δεν τις έχω φορτώνονται στο Δήμαρχο, κατά πώς γίνεται συνήθως. Δεν με πειράζει. Αρκεί να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχουν οι εξηγήσεις και να υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός για το αύριο της πόλης και της κοινωνίας μας. Αυτό είναι το μέγιστο, αυτό με συνέχει και ως άνθρωπο και ως άνθρωπο του χώρου της υγείας, αλλά και ως Δήμαρχο Λαρισαίων, και εκτιμώ ότι αυτό το πεδίο της συνεργασίας, το οποίο έχει απλώσει το δίχτυ του πέρα από τις αρχές τις συγκεκριμένες που σας ανάφερα, και σε πολίτες οι οποίοι στηρίζουν αυτή την υπόθεση, πιστεύω και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα με πολύ καλό τρόπο. Το πώς θα φερθούν οι φορείς οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα της επιτήρησης της τάξης είναι θέμα δικό τους. Είναι θέμα δικού τους σχεδιασμού. Έχω αντιληφθεί από πάρα πολύ κοντά με τις συσκέψεις ότι προφανέστατα υπάρχει σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να μην έχει το στοιχείο της σύγκρουσης που πολύ εύκολα περνάει στον απλό πολίτη ή ακόμα και σε ένα δημοτικό σύμβουλο. Ότι πάρτε τους και κάντε τους τούτο ή το άλλο. Ο σχεδιασμός αυτός είναι σχεδιασμός που προκύπτει από μια γενικότερη στρατηγική και βεβαίως με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φορέα,
όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάς. Είμαι απόλυτα βέβαιος, γιατί παρακολούθησα την εικόνα, ότι η επίθεση στο δημοσιογράφο, εάν οδηγούσε την Ελλάς εκείνη τη στιγμή στο να πάρει μέτρα τέτοια που πιθανολογούν ορισμένοι, ενδεχομένως να είχαμε και άλλο αίμα στην περιοχή, πέραν του τραυματισμένου δημοσιογράφου. Πρόεδρε, υπάρχει ανάγκη μιας διευθύνσης. Θα μου επιτρέψεις. Δήμαρχε. Υπάρχει ένας καλός τρόπος να παίρνεις ένα ζήτημα αποσπασματικά και βεβαίως να χτίζεις εκεί απάνω μια συλλογιστική που άκουσα νωρίτερα από την κυρία Καραλαγιώτου, η οποία κατέληξε στο ότι υπήρξε λάθος μήνυμα. Ειλικρινά, επειδή το έχει ξαναθέσει το θέμα, θα πω ευθέως την ίδια να βγει και να υπερασπίσει δημόσια αυτό που λέει ότι εγώ ζήτησα άρση της καραντίνας. Να βγει και να το κάνει δημόσια. Δεν θα το βρει πουθενά. Πουθενά. Γιατί εγώ θα επικαλεστώ αμέσως τα έγγραφα που έχω προς την πολιτική προστασία, ακριβώς για το αντίθετο. Όταν εγώ μίλησα για επανασχεδιασμό και επαναπροσέγγιση, ήταν η μέρα που είχαμε το ένα θετικό κρούσμα στα 115 άτομα των τεστ. Πράγματι υπήρξε η επαναπροσέγγιση και ήταν στη συλλογιστική όλων των φορέων. Εξαρτάται προέκυψε η μικρή καραντίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να είμαστε ακριβείς σε αυτά. Γιατί δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετείτε με τέτοιον τρόπο, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ υπάρχουν αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία, ένα λάθος μήνυμα πιθανόν του Δημάρχου. Παρακαλώ πολύ. Μπορεί να ακολουθήσει και δημόσιος διάλογος σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τις κοινότητες των Ρωμά, μην τολμά κανένας να κάνει συγκρίσεις. Μην τολμά κανένας να κάνει συγκρίσεις, γιατί κινδυνεύει να διαψευτεί με τρόπο που δεν βάζει ο νους του. Συγκρίσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν εάν, για παράδειγμα, τα 1.500 κρούσματα της Λάρισας, τα τεστ της Λάρισας, είχαν άλλα 1.500 τεστ σε άλλη περιοχή. Να μην βάλω τη Θεσσαλία, να βάλω το Ζεφύρι. Δεν υπάρχουν, κυρία Καραλαγιώτου, τέτοια στοιχεία. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν είμαι ο αρμόδιος. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία για να πει κανένας ότι η κοινότητα των Ρωμά της Λάρισας και κάπου αλλού δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολύ δε περισσότερο το μας είναι γνωστό στις αρχές ότι τα δύο πρώτα κρούσματα που υπήρξαν και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση ήταν εισαγόμενα κρούσματα. Και το πρώτο ήταν από Αθήνα και το δεύτερο ήταν από Αθήνα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ λοιπόν, ενώ δέχομαι την όποια κριτική, να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε σε μια περίοδο η οποία έχει και συνέχεια, διότι η περιοχή θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να δίνει αυτόν τον περιορισμένο αριθμό μέχρι να εξαλείψουμε με το σχέδιο που υπάρχει την υπόθεση αυτή, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Θα σταθώ ιδιαίτερα στη διαχείριση της κρίσης το τελευταίο διάστημα και μάλιστα τη μέρα των γεγονότων. Το μέγιστο ζήτημα για την ασφάλεια της κοινότητας και της πόλης, ποιο ήταν? Ήταν η διακοπή της διασποράς του ιού. Τι έπρεπε να έχει ως προϋπόθεση αυτό? Να φτάσουν τα θετικά κρούσματα, τα θετικά τεστ και τα κρούσματα λοιπόν του κορονοϊού από τη Νέα Σμύρνη. Όταν στις 12.30, 1.30, 2 η ώρα το μεσημέρι έχεις αυτά που είδατε όλοι, έως και επίθεση στον Περιφερειάρχη και στο Δήμαρχο. Το επιβεβαιώνω αυτό, το έχω επιβεβαιώσει και εγώ και ο Περιφερειάρχης δημόσια. Και καταφέρνεις το ίδιο βράδυ να βγάλεις τους 27 από τους 34, τα 27 κρούσματα από τα 34 της Νέας Μήνης στην αρρωγή, το ίδιο βράδυ, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός ο στόχος, που ήταν στόχος ολωνών, δεν θα υλοποιούνταν. Δεν θέλω λοιπόν να μπω παραμέσα σε σχεδιασμούς του κάθε φορέα που είχε την Α ή τη Β αρμοδιότητα. Εγώ δεν μπορώ εκ της θέσης μου να χάσω τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν έλεγε ότι εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βρεθεί τρόπος τα κρούσματα αυτά να φύγουν από εκεί. Και έφυγαν σε ένα νούμερο που το ίδιο βράδυ στις 12 η ώρα, ειλικρινά και εγώ δεν πίστευα.
Έτσι. Και αυτό έδειξε τη δουλειά όλων των φορέων. Και της περιφέρειας και των διαμεσολαβητών και της ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου και τη συνεργασία για να μπορέσει να γίνει αυτό. Τώρα, αν θέλει κανένας να μιλήσει για λάθη και παραλήψη του κάθε φορέα ξεχωριστά, ειλικρινά δεν με αφορά. Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και αυτή ήταν που σας περιέγραψα πριν από λίγο, προκειμένου να σταθεροποιηθεί μια κατάσταση και να έχουμε την αισιοδοξία ότι ελέγχουμε την κατάσταση. Αυτό απαντάει νομίζω σε όλα, δεν χρειάζεται να πω με λεπτομέρεια, να καταδικάσω γεγονότα που τα έχω καταδικάσει. Δεν νομίζω ότι έχει οτιδήποτε άλλο βάση στην υπόθεση αυτή. Διαβάζω και εγώ στα site και στα site της Αθήνας ότι γίνεται έρευνα γύρω από τα γεγονότα. Όλοι μας έχουμε υπόνοιες ότι κάτι υποκινήθηκε με έναν κάποιο τρόπο. Όταν δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία δεν μπορείς να μιλήσεις. Νομίζω ότι η έρευνα αυτή θα φτάσει σε ένα επίπεδο να καταδείξει τούτο ή το άλλο. Σε ό,τι αφορά τον εισαγγελέα, ίσως ήταν και μια παράληψη, δεν το έχω πει. Ο εισαγγελέας ενεπλάκη στην υπόθεση αυτή. Ενεπλάκη δύο φορές μάλιστα. Τη δεύτερη φορά ήταν τη μέρα των γεγονότων όπου ξεκίνησαν να γίνονται δικογραφίες εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, αν μετά τις εξελίξεις σταμάτησε, συνεχίζεται ή όχι, αλλά ήμασταν σε ανοιχτή γραμμή με τους εισαγγελείς για την διασφάλιση της δραστηριότητας του κάθε φορέα και της κάθε ευθύνης που είχε ο καθένας από εμάς. Μένω σε αυτό. Στο ότι εν τέλει από τις ίδιες εξελίξεις επιβεβαιώνεται με πιθανά λάθη, με πιθανές παραλήψεις, επιβεβαιώνεται η μεγάλη εικόνα. Ότι στη Νέα Σμύρνη η κατάσταση ελέγχεται, έγιναν τα απαραίτητα βήματα τη στιγμή που έπρεπε και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία να προδιαγράψουμε θετικά και το αύριο. Ευχαριστώ πολύ.